Για κάποιον που δεν έχει επισκεφτεί ποτέ τα Μετέωρα, η πρώτη φορά πραγματικά θα χαραχτεί στη μνήμη του. Γιατί το τοπίο είναι φανταστικό, είναι συγκλονιστικό. Δημιουργήθηκε πριν από 25 με 30 εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν ακόμα ο Θεσσαλικός κάμπος ήταν θάλασσα. Το βλέπετε και μόνοι σας, είναι κάτι μαγικό, σε συγκλονίζει, σε συναρπάζει. Γι' αυτό το λόγο κάθε χρόνο 2 εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται στην περιοχή για να την επισκεφτούν. Όλος αυτός ο κόσμος σίγουρα κάτι νόστιμο θα δοκιμάσει στην περιοχή. Αυτές τις γεύσεις θα τις ανακαλύψουμε παρέα. Φτιάξε τις βαλίτσες σου και βρες με στη στροφή. Γιατί σήμερα θα φύγουμε. Ανηφορίζω προς την παλιά Καλαμπάκα. Εκεί με περιμένει για μια βόλτα ο Δημήτριος, τον οποίο γνωρίζω από τότε που ακόμα έμενε στην Αθήνα. Εδώ και κάποια χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Καλαμπάκα και προσφέρει μια εναλλακτική εμπειρία στους επισκέπτες της περιοχής. Η φασάρα είναι τρελή. Τον βλέπω που κάθεται. Πρέπει να κάνω ήρεμες κινήσεις, δεν πρέπει να τον τρομάξω, δεν πρέπει να τον ενοχλήσω, πρέπει να πάω με τα νερά του. Σιγά σιγά, γιατί αυτός είναι ο τρόπος ζωής του. Δεν θέλει να έχει παραξενιές, δεν θέλει να έχει περίεργους, θέλει να έχει ζεν τύπους δίπλα του. Ζεν θα πάω κι εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς πάει? Πολύ όμορφα. Ήρθα ήρεμος, με βλέπεις. Αλλά εδώ πέρα δεν ακούγεται τίποτα, μόνο αέρας. Ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ. Εξαπλώς κι εγώ. Εννοείται, κάτσε εδώ να ρουφήξουμε λίγο τον ήλιο. Έτσι κι ακόμα αν δεν μπορούμε έξω, δηλαδή σε εξωτερικό χώρο, καλό είναι μέσα στο σπίτι έτσι να βρούμε μια γωνιά με... Με ήλιο. Με ήλιο, ναι. Ωραία, και πώς είναι όλη η μέρα σου? Πώς ξεκινάς το πρωί και πώς τελειώνει το βράδυ? Δουλεύεις? Η αλήθεια είναι ότι καμία μέρα δεν είναι ίδια. Γενικά προσπαθώ να έχω έναν ήρεμο ρυθμό, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε αρκετά πράγματα μέσα στην ημέρα, γιατί η εργασία που κάνουμε εδώ πέρα είναι η φιλοξενία. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται στο σπίτι μας, στον ξενώνα μας, και εμείς έχουμε την ευθύνη να τους προσφέρουμε υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Ουσιαστικά αυτό που τους δίνεις είναι ο τρόπος ζωής ο δικός σου. Ναι. Και εσύ πώς ξεκίνησες να ζεις με αυτόν τον τρόπο? Είναι όμορφη ιστορία, αλλά επειδή αρκετά ήλιο πήραμε εδώ πέρα, θέλεις να πάμε σε ένα μονοπάτι ή να πούμε τα υπόλοιπα? Να περπατήσουμε. Ναι. Τέλεια. Ορειβασία κάνεις, ανεβαίνεις τα βράχια? Ανεβαίνω όχι με εξοπλισμούς και τέτοια, να ρίξεις δηλαδή. Ανεβαίνω σκαρφαλώνω όπου μπορώ με τα χέρια. Συμβατική γυμναστική δεν κάνεις? Το περπάτημα? Όχι, δεν θα το έλεγα συμβατική, ναι. Επειδή έχω πολλά χρόνια εμπειρία στην άσκηση, το προσαρμόζω ανάλογα τις καθημερινές ανάγκες. Οπότε το σώμα σου λέει τι γυμναστική να κάνεις κάθε μέρα. Ακριβώς. Και το ίδιο κάπως είναι και με την τροφή ή ποια βότανα θα επιλέξω να πιω. Τι όμορφα που είναι εδώ, ρε φίλε. Και πώς ανεβαίνεις, γιατί βλέπεις όλα τα μοναστήρια από κάτω, πώς ανεβαίνεις τα μοναστήρια πάνω? Συνήθως υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο φτάνει μέχρι σε ένα σημείο κάτω από το βράχο που είναι χτισμένο το μοναστήρι, και μετά χρησιμοποιούσαν αναρρίχσεις, καλωσιές ή το πολύ γνωστό σε όλους δίχτυ. Δηλαδή όποιος δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει έμπαινε μέσα σε ένα δίχτυ και τον τραβούσαν πάνω, ναι. Το ασανσέρ των μετεώρων. Ναι.
Επίσης εδώ ο τόπος είναι γεμάτος ρίγανη. Όλο αυτό στην μυρίζει. Πλαγιά. Πάει λίγο να δεις. Ωραία, ένας ωραίος βράχος. Mm. Τέλεια. Ωραία, ε. Ναι. Μπορούμε να πάμε, αν θες, πάνω να κάτσουμε, να βγάλουμε τα παπούτσια μας και να ακουμπήσουμε το βράχο με τις πατούσες, να γιωθούμε λίγο, ε, τι λες. Παίρνεις ενέργεια έτσι. Εννοείται. Θα πάμε να γεμίσουμε. Φορτίζεσαι. Θα το κάνω, έτσι όπως πρέπει να το κάνω. Βγάζουμε, αθόμαστε. Βγάζουμε παπούτσι. Και γιονόμαστε. Στην ενεργειακή γλώσσα, η γύρωση σημαίνει να ακουμπάς τις πατούσεις σου ή κάποια άλλα μέρη του σώματός σου στη γη και η γη να σε φορτίζει με την ισορροπημένη ενέργειά τους και να σου παίρνει ό,τι την αρνητική ενέργεια, ό,τι δεν χρειάζεσαι. Ναι, αλλά πρέπει να τη δώσεις αυτή την αρνητική ενέργεια. Όχι, φεύγει μόνη της. Δηλαδή τώρα έφυγε η αρνητική μου ενέργεια. Φεύγει συνεχόμενα. Όσο πιο πολύ ώρα κάθεσαι, τόσο πιο καλά είναι. Η αλήθεια είναι ότι για να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα χρειάζεται χρόνος. Και ένας από τους λόγους που φύγαμε από την Αθήνα, εγώ ζούσα 9 χρόνια εκεί, είναι για να έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο και μια πιο απλή ζωή. Και περισσότερο προσωπικό χρόνο με τον εαυτό σου, να το πω. Τον εαυτό πρώτα απ' όλα, την οικογένεια. Εδώ έχουμε πιο πολύ χρόνο να ασχοληθούμε με την κόρη μας, να παίξουμε μαζί της, να πάμε στη φύση. Και η κόρη είναι vegan. Εννοείται, είμαστε vegan οικογένεια. Οπ. Κάτσε, γιατί ήταν τα μαστόρια. Γεια! Γεια σας, παιδιά! Γεια σας, Βασίλη! Πόση ώρα κάνετε σήμερα? Θα κάνουμε κανένα δύο ωράκι. Έχετε εξερευνήσει όλα τα μετέωρα? Γενικότερα τα πάντα. Ναι. Είμαστε παιδιά, από είναι εδώ. Είναι επαγγελματίες, είναι και οδηγοί. Γύρωση κάνετε με τον Δημήτριο? Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνουμε γύρωση με αυτόν τον τρόπο, κάνουμε με το δικό μας τρόπο. Υπάρχουν φορές που έχουμε άμεση επαφή με το έδαφος, καταλαβαίνεις, οπότε κάνουμε κι εμείς που και που τη γύρωση μας. Εύχομαι να μην κάνετε καθόλου τέτοια γύρωση σήμερα και να περάσετε υπέροχα. Να είσαι καλά. Γεια σας, παιδιά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια. Ωραία γυρωθήκαμε, αλλά όπως πάντα εγώ έχω αρχίσει να πεινάω. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής λοιπόν και κατευθυνόμαστε προς το σπίτι της οικογένειας του Δημήτριου. Μου υποσχέθηκε πως θα φάμε κάτι πολύ ξεχωριστό. Το γλυκό έρχεται από... Καλώς τους! Σύζυγο. Είναι η σεφ η προσωπική μας. Τι είναι αυτό? Είναι ένα ομοφαγικό cheesecake λεμονιού. Εντάξει, λίγο ξύμορο να λες ότι είναι vegan πείτε... ομοφαγικό cheesecake, γιατί cheesecake είναι ένα κέικ με τυρί, σωστά. Ωραία, ναι, αλλά θα δοκιμάσεις και θα μου πεις αν μοιάζει ή όχι. Ωραία, να φανταστώ ότι όταν γνωριστήκατε δεν ήσασταν και οι δύο vegan. Δεν ήμασταν και οι δύο, ήταν μόνο ο Δημήτριος, εγώ δεν ήμουνα. Παιδανόστιμο. Ωραίο. Mm. Και σιγά σιγά μου μίλησε αρκετά για όλα αυτά και τώρα είμαστε εδώ, τρώμε, δεν στερούμαστε τίποτα. Αυτό είναι φανταστικό, πώς το έκανες? Λοιπόν, αυτό έχει για βάση ένα ξηρό καρπό, σε αυτή την περίπτωση είναι φουντούκι και αμύγδαλο και χουρμάς. Mm. Το αναμειγνύουμε και αυτό είναι το παντεσπάνι μας. Mm. Από πάνω είναι μια κρέμα που έχει στα βάση τα κάσιους και είναι χυμός λεμονιού, λίγο λάδι καρύδας, λίγο αγάβι και λίγο κουρκουμάς για να πάρει το χρώμα. Ναι, αλλά η βάση που πήρε αυτή η ωραία υφή είναι ουσιαστικά τα κάσιους που χτυπάς πολλή ώρα στο μίξερ. Τα έχει μουλιάσει ναι. Πρώτα. Τα μουλιάζουμε κάνα δύο ώρα περίπου πριν. Τα χτυπάμε πολύ καλά, γίνεται μία κρέμα. Mm-hmm. Τα βάζουμε λίγο στην κατάψυξη να σταθεροποιηθεί η κρέμα, να βγάλουμε το τσέρκι. Και μετά τα βάζουμε στο ψυγείο. Στο ψυγείο. Και είναι τέλειο. Σας λείπει καθόλου η Αθήνα? Εμένα δεν μου λείπει καθόλου. Όχι, όχι, δεν μας λείπει η Αθήνα. Το μόνο που πάμε και κάνουμε εκεί είναι να δούμε φίλους, ναι. Που έχουμε πάρα πολλούς. Έρχονται να μας δούνε και πάμε και τους βλέπουμε. Πιο πολύ οι ανθρώπινες σχέσεις. Να είμαστε και εμείς. Ήταν αυτό, έκπληξη. Ο αδερφός μου με τη σύντροφό του. Καλώς. Να μην φάμε μόνο γλυκό, να δοκιμάσουμε και κάτι παραδοσιακό. Εσείς το πάτε ανάποδα. Εδώ πέρα πρώτα ξεκινάτε από το γλυκό και μετά πάτε στο αλμυρό. Καλά, αυτό είναι φανταστικό έτσι. Ναι, ναι. Και διατροφικά πρέπει να είναι πάρα πολύ σούπερ, έτσι δεν είναι? Είναι το τέλειο σνακ μετά από το hiking που έχετε κάνει. Και τι καλό θα φάμε εδώ? Εδώ έχουμε μια παραδοσιακή πίτα της περιοχής, ο λεγόμενος πλαστός. Φτιάχνεται με άγρια χόρτα της εποχής και καλαμποκάλευρο, τη λεγόμενη μπομπότα. Μια έξτρα πινελιά που βάλαμε είναι μια στρώση από κοινόα μέσα στο σάντουιτς. Για να το κάνουμε και διατροφικά καλύτερα, ναι. Έτσι. Και ελαιόλαδο φυσικά. Και ελαιόλαδο. Σου βάλω ένα μεγάλο κομμάτι. Βάλω και στα παιδιά. Έλα, Κατερίνα.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, vegan δεν είμαι ούτε vegetarian, τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα. Δεν τρώω καθόλου κρέας όλη την ημέρα και κοιτάζω να μην τρώω και γαλακτοκομικά. Είναι και... μια καλή αρχή. Είναι μια καλή αρχή. Πολύ ξεκινάνε. Και εμείς δεν γεννηθήκαμε vegan στην οικογένειά μας. Το αντίθετο θα έλεγα. Και εμείς γεννηθήκαμε σε μια οικογένεια η οποία κατανάλουν μεγάλες ποσότητες κρέατος και ζωικών. Είναι φυσική και εξέλιξη των πραγμάτων. Από την υπερβολή, ναι, θα πάμε ξανά πίσω στην ισορροπία. Ναι. Και στην παράδοση. Και τώρα, επειδή παίζει και το ηθικό θέμα και η κλιματική και όλα αλλαγή όλα και το οικολογικό κομμάτι, γι' αυτό εξελίσσεται και τόσο ραγδαίο οργανισμός, ναι, παγκοσμίως. Μακάρι όλοι να το καταλάβουν. Όχι μόνο για την υγεία και για το περιβάλλον και για τα πάντα. Ναι. Και οι δύο συνταγές σήμερα είναι φανταστικές. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ιδέες. Συνεχίζω να τρώω. Δεν τρώτε κι εσείς, μην τρώω μόνος μου. Όχι. Αλήθεια. Δεν βοήθησε καθόλου. Δεν είναι το φαγητό. Δεν παίζει, είναι κάθετο. Δεν παίζει. Θα κάνουμε προσπάθεια και θα το ανέβουμε. Τρέμουν τα πόδια μου. Άλλα 5 μέτρα. Τα υλικά τα έχετε όλοι στο σπίτι για να φτιάξετε αμέσως τώρα το συγκεκριμένο σνακ. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω το φαγητό μου, Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Εκτός από τη ζεν ενέργεια που προσφέρουν τα μετέωρα, προσφέρουν και περιπέτεια. Πολλοί ντόπιοι αλλά και χιλιάδες επισκέπτες ασχολούνται με την αναρρίχηση και όχι άδικα, αφού τα μετέωρα είναι το πιο εντυπωσιακό φυσικό πάρκο αναρρίχησης στον κόσμο. Χαίρετε. Καλώς τον Άκη. Λοιπόν, έχω μάθει ότι είστε οι καλύτεροι αναρρίχτες της περιοχής. Καλύτεροι, εντάξει. Από τους καλύτερους. Από τους καλύτερους. Και σήμερα θα κάνουμε παρέα μία βόλτα προς τα πάνω. Ναι. Αυτό θα ανεβούμε. Αυτό θα ανεβούμε. Το δύσκολο είναι να ανέβεις ή να κατέβεις. Να ανέβεις. Να ανέβεις. Ναι. Ωραία. Εύκολο φαίνεται. Έτσι είναι, σούζα βέβαια, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε. Θα σου βάλει ο Βαγγέλης ο Μπουντρέ. Από εδώ κρεμιέσαι. Πάντα. Από εδώ κρατιέσαι. Αυτό θα σε κρατήσει τη ζωή άμα κάνεις κάτι λάθος, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, θα βάλουμε τα καραμπίνερ στη ζώνη σου. Φορτώστε με. Έτσι. Βάλτε πράγμα, είμαι έτοιμος. Μία απλή παράδοση που έχουμε εμείς εδώ στα Μετέωρα. Ναι. Τους νέους αναρριχητές. Τους φορτώνετε σαν τα μουλάρια. Τους φορτώνουμε. Μια χαρά, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Από μακριά φαίνεται εύκολο. Από κοντά είναι λίγο τρομακτικό, η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω πως το έχω. Και να μην το έχω, έχω σκηνιά. Εδώ είναι η βάση της διαδρομής. Θα σκαρφαλώσουμε αυτό τον τοίχο που βλέπετε μπροστά σου. Τέλεια. Η διαδρομή είναι γύρω στα 120 μέτρα. Είναι από τις πιο όμορφες διαδρομές στα Μετέωρα. Ναι. Γιατί δεξιά σου βλέπεις την Καλαμπάκα, αριστερά βλέπουμε το Καστράκι. Τέλεια. Θα ασφαλίσω το Βαγγέλη με αυτό το συστηματάκι εδώ που λέγεται Reverso και ξεκινάμε. Καλή επιτυχία. Εσείς γιατί έχετε σκόνη και εγώ δεν έχω. Τι σκόνη είναι αυτή, αλλά θα σου δώσουμε και εσένα. Είναι μαγνησία, να έχεις καλύτερη τριβή στο βράχο. Τώρα θα σου πω εγώ, θα πάρω κι εγώ. Δεν είναι κουραμπιέδες, έτσι. Τέλεια. Πάντα πάμε κοντά στο βράχο και βάζουμε και το πόδι μας για κόντρα. Έτσι, σε περίπτωση πτώση του Βαγγέλη, να μην μας τραβήξει το βράχο και χτυπήσουμε. Εσύ τώρα όμως δεν τον κρατάς. Τώρα δεν τον κρατάω γιατί δεν έχει περάσει ακόμα την πρώτη ασφάλεια. Από τη στιγμή που θα περάσει την πρώτη ασφάλεια, θα τον κρατάω. Τώρα πέρασε την πρώτη ασφάλεια, τον κρατάω. Τώρα η πτώση του Βαγγέλη θα είναι σε μένα. Τώρα πέρασε τη δεύτερη ασφάλεια. Αυτά που βάζει στο βράχο λέγονται σετάκια. Έτσι, τα καρφιά υπάρχουν μόνιμα πάνω στο βράχο. Οι πρώτες διαδρομές που έχουν ανοιχτεί στα Μετέωρα είναι το 1970 από δύο Γερμανούς. Και μετά κάθε χρόνο σχεδόν ερχόντουσαν εδώ. Και φτιάχνουν καινούργιες διαδρομές. Και ποιος συντηρεί τις διαδρομές? Τις διαδρομές συντηρούν εδώ οι ντόπιοι αναρριχητές, η ορειβατική λέσχη Καλαμπάκας. Και όπου δούμε ότι χρειάζεται συντήρηση και ανανέωση διαδρομής, είναι στη δικιά μας ευχαίρεια να την κάνουμε. Χριστό, ρελέ! Ασφάλεια, τέλος! Οκ! Okay. Άκη, ο Βαγγέλης, ναι, μας ασφαλίζει και τους δύο. Ναι. Έτσι, θα ξεκινήσει εσύ πρώτος, ναι, 5 μέτρα διαφορά με μένα. Ναι. Έτσι, ο τρόπος που θα σκαρφαλώσεις, ναι, θα προσπαθήσεις να βλέπεις τα πόδια σου και να μην είναι το σώμα σου μέσα στο βράχο. Όσο μπορείς, ορθή γωνία στο βράχο. Όχι, έτσι. Και λίγο ανοιχτά πόδια, ναι, εδώ,
και θα πατάς με τις μύτες του παπουτσιού με το μεγάλο σου το δάχτυλο και θα ακολουθείς το σκοινί, την πορεία του σκοινιού. Αυτή είναι η διαδρομή μας. Πάντα θα είσαι ένα βήμα μπροστά, δηλαδή. Θα διαβάζεις την επόμενη κίνηση. Πιο έξω του σώμα σου. Μην κολλάς μέσα στον βράχο. Πιο έξω. Έτσι. Να βλέπεις τα πόδια σου. Και δεν θα κουμπάς τα γόνατά σου. Αλλά δεν είναι εύκολο. Και ακόμα στα δύσκολα δεν μπήκαμε. Λοιπόν, εκεί που έχεις φτάσει τώρα θα βγάλεις το σκοινί σου μέσα από το σετάκι. Μόνο το δικό σου. Έτσι, μπράβο, για να προχωρήσεις στο επόμενο. Ο πρώτος, όντως, είναι ρυψοκίνδυνο. Είναι ρυψοκίνδυνο, ναι. Ο πρώτος έχει την πτώση. Γι' αυτό πάντα ο πρώτος είναι ο πιο καλός αναρχητής. Α, γλιστράει. Δεν πες. Γλιστράει. Δεν είναι ότι δεν γλιστράει. Γλιστράει, γιατί εδώ τώρα δεν έχεις να πατήσεις κάπου. Δεν έχει κάποιο πετραδάκι. Ωραία. Δεν παίζει, είναι κάθετο. Δεν παίζει. Θα κάνουμε προσπάθεια και θα το ανέβουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις. Κάθετο. Το δύσκολο είναι μέχρι εκεί, ε. Το δύσκολο είναι μέχρι το σετάκι. Μέχρι αυτό. Ναι. Μετά έχει πιεσίματα και πατήματα πιο μεγάλα. Εδώ. Ναι. Θα κοιτάς πάντα τα μεγάλα πατήματα. Εδώ. Πού πατάς καλά και πού πιάνεις καλά. Εδώ πάει το επόμενο. Και θα διαβάζεις την επόμενη κίνηση. Α, μπράβο, εκεί. Τώρα πάντα στη μεγάλη την πέτρα, εκεί. Αυτό είναι, Άκη, μπράβο. Πολύ ωραίος. Ωραία, εκεί, μπράβο, Άκη. Μπράβο, Άκη. Θα φτάσεις στο Βαγγέλη τώρα. Ωραία, τρία με το πόδι μου. Άλλα 5 μέτρα. Πάμε, πολύ ωραία. Νομίζεις τι να απολαύσεις. Νομίζεις ότι είναι ευθεία, αλλά δεν είναι. Από κάτω νομίζω ότι είναι κυκλημένο, έτσι. Είναι ότι είναι θετική η κλίση. Ενώ δεν είναι τόσο θετική, όσο φαίνεται, με δωμάτια. Ναι. Ναι, κάθομαι. Thank you. Μπράβο. Πώς κατεβαίνουμε τώρα? Τώρα είσαι εδώ. Δεν είναι τίποτα. Τραβάω. Και δείτε γιατί βαίνω. Ορθή γωνία στο βράχο. Τα πόδια ανοιχτά για να έχω ισορροπία. Τραβάω και βοηθάω και με το πίσω του χέρι. Και σιγά σιγά κατεβαίνω. Άμα θέλω τρέχω κιόλα, έτσι. Σκηνή ελεύθερο! Τώρα, αριστερό χέρι αυτό. Δεξί στο γοφό. Το βγάζω απ' έξω αυτό. Ναι, απ' έξω. Και σπρώχνεις με τη μέση, με τη λεκάνη σιγά σιγά. Τώρα πιο κάτω θα ρολάρει πιο καλά. Λίγο πιο αριστερά πήγαινε όπου σε πάει το σκηνή. Το σκηνή σε πάει λίγο πιο αριστερά. Α, αυτός είσαι. Όλα καλά! Μαγιά είναι να το κάνεις και να το χαίρεσαι. Σκοπός είναι όταν κατεβαίνεις πραγματικά να χαίρεσαι αυτή την ελευθερία. Ουχου! Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα, σε περίμενα πολύ φασόλια. Το είδα εγώ, το είδα. Αλλά το τελικά είδα. Το έχεις. Και εγώ θα σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως το είδα για πιο εύκολο. Αλλά στη μέση περίπου τα πόδια μου με εγκατέλειψαν. Γιατί ουσιαστικά είσαι στη μύτη των ποδιών σου, στηρίζεις όλο στο κορμί, με 92 κιλά άνθρωπος. Οπότε δυσκολεύτηκα εκεί πέρα. Δηλαδή
πρέπει να έχεις τρομερή αντοχή στα πόδια. Αυτό είναι καθαρά προπόνηση. Έτσι. Προπόνηση. Όσο πιο πολλές φορές πας στο βράχο, τόσο πιο καλά είναι. Τέλεια. Πάντως είσαι έτοιμος, ναι, για την πανελλήνια αναρχητική συνάντηση που γίνεται το Σεπτέμβριο, εδώ στα Μετέωρα, ναι, που έρχονται όλοι οι αναρχητές από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εσείς θα ανεβείτε και εγώ θα σας περιμένω κάτω με μία κατσαρόλα τόσο φαγητό να την ευχαριστηθείτε. Και αν μπορείτε να με ανεβάσετε με ελικόπτερο πάνω να κατεβώ το ραπέλ που είναι εύκολο, θα το κάνω. Ωραία. Γιατί και αυτό θα το κάνω. Υψοφοβία δεν έχω, και αλλά όντως είναι τόσο δύσκολο. Πραγματικά το βλέπεις και λες ότι είναι εύκολο. Ναι. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι, είναι δύσκολο γιατί είσαι σε ένα σημείο εκεί πέρα. Δεν πρέπει να σκέφτεσαι τα τίποτα. Τα ξεχνάς όλα, είσαι εκεί στο βράχο, εσύ και ο βράχος. Τέλεια. Ας πιούμε και μια κοκακόλα. Έλα, Βαγγέλη. Ελάκι. Τέλεια. Ό,τι καλύτερο. Πάω να ξέρετε ότι μπορεί να μην σας τάισα για να ανέβουμε, αλλά κάτι θα ετοιμάσω για την αποθεραπεία για μετά. Ωραία. Θα πω ότι είμαι ο πρώτος σεφ αναρχητής της καρδιάς σας. Ωραία. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, η φύση είναι μοναδική, είμαι αναρχητής επισήμως και τα κατάφερα πάρα πολύ καλά. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνω και αυτό που είπα ότι θα κάνω είναι ένα ενδιαφέρον σνακ για μετά την αναρρίχηση. Και τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ απλά. Έχω 1, 2, 3, 4 τορτίγες και αυτό που θα κάνω είναι ουσιαστικά να πάρω και να ρίξω από μία κουταλιά φυσικό βούτυρο. Πυρούνι πήρα, αλλά δεν πειράζει. Κουταλιά ήθελα να βάλω, τελικά βάλα πυρουνιά. Το φυσικό βούτυρο είναι υπερτροφή, έχει καλά λιπαρά, μας αρέσουνε. Λίγο κανέλα, εδώ και εδώ. Θα πάρω να προσθέσω τις μπανάνες μου. Η συγκεκριμένη συνταγή είναι και vegan. Οπότε θέλω 2 μπανάνες για 4 τορτίγες. Ουσιαστικά θα βάλω μισή σε κάθε τορτίγια. Έλα και έλα. Κόβω στη μέση. Μισή εδώ, μισή εδώ. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για τη σοκολάτα μας. Θα προσθέσω κουβερτούρα, μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε. Εγώ θα πάρω περίπου και θα βάλω μία σειρά στην κάθε τορτίγια μου, 2, 3, 4. Και αυτό που θα κάνω είναι να την ψιλοκόψω. Και μόλις ψιλοκόψουμε τη σοκολάτα, ήρθε η ώρα να την προσθέσουμε. Θέλουμε chunks, θέλουμε κομμάτια, να κάνει κρίτσι-κρίτσι, να ευχαριστηθούμε το γλυκάκι μας που θα το φάμε χωρίς τύψεις, γιατί όντως είναι ένα γλυκό όνειρο. Έτσι όπως είναι, παίρνω, τυλίγω, εδώ, ένα snack υπερτροφή. Αλλά κανονικά είναι και γλυκό, δεν είναι μόνο snack. Αλλά βέβαια από τα εύκολα πράγματα κάνεις τα πιο γευστικά φαγητά. Το έσβησα το μάτι γιατί αυτό το ζέστηνα πάρα πολύ. Θα πάρω. Και ύστερα θα δώσω ωραίο χρώμα, εδώ. Δεν είναι απαραίτητο να δώσετε χρώμα στην τορτίγια, αλλά άμα σας βρίσκετε μία τοστιέρα στο σπίτι και μπορείτε να το κάνετε, γιατί όχι. Κοιτάξτε εδώ. Και έτσι όπως είναι. 1, 2, 3, 4. Κοιτάξτε εδώ. Θα κόψω τη μέση. Και έχω μπανάνα, φυστικό βούτυρο, σοκολάτα που λίγο έχει λιώσει, λίγο δεν έχει λιώσει και νομίζω ότι τα υλικά τα έχετε όλοι στο σπίτι για να φτιάξετε αμέσως τώρα το συγκεκριμένο σνακ. Κοιτάξτε εδώ, έχει μαλακό στο φυσικό βούτυρο, έχει λιώσει λίγο σοκολάτα. Και εμείς νηστικοί θα μείνουμε. Πόσο δεν θα γόλουμε. Η προπόνηση συνεχίζεται. Ένα για σένα. Έχουμε να κάνουμε άλλα 32 χιλιόμετρα MTB. Με τέρο αρέσει. Τώρα να σε δω πώς θα φύγεις με τα 2 χέρια έτσι. Με ένα χέρι θα φύγω. Θα φύγεις και με τις 4 οδηγίες. Και με τις 4. Ωραίος είσαι. Καλό δρόμο λοιπόν. Θα μείνετε εσείς νηστικοί και εγώ θέλω ενέργεια για την προπόνηση. Είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Γεια σου, Άκη. Γεια. Η τοπική γαστρονομία εδώ στην Καλαμπάκα συνδέεται με τα προϊόντα του Θεσσαλικού κάμπου αλλά και με την παραδοσιακή βλάχικη κουζίνα. Το παράξενο είναι ότι μέχρι πριν λίγο καιρό οι παραδοσιακές γεύσεις εδώ στην περιοχή ήταν σχεδόν ξεχασμένες. Τον τελευταίο χρόνο όμως, ο Σωτήρης δημιούργησε ένα εστιατόριο που σερβίρει πιάτα της βλάχικης γαστρονομίας.
Και ήρθε η ώρα επιτέλους να δοκιμάσω την περιβόητη βλάχικη κουζίνα. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, που δεν το γνωρίζετε σίγουρα γιατί δεν το έχω πει ποτέ, από τη μεριά της μητέρας μου το επίθετο είναι Βλάχου. Η μητέρα μου λέγεται Βλάχου, οπότε είμαι κι εγώ ο λίγον Βλάχος και γνωρίζω λίγο αυτή την κουζίνα. Όχι βέβαια τόσο καλά, οπότε σήμερα είναι ευκαιρία να δω ακόμα περισσότερα πράγματα. Γεια σου, Ακή. Τι κάνεις? Στο Βάλια Κάλτα, το θεματικό εστιατόριο. Το Βάλια Κάλτα είναι ένα εστιατόριο με παραδοσιακές τοπικές συνταγές από τον Ρινόγκο της περιοχής, από τα Βλαχοχώρια και με κάποιες απλές συνταγές μονεστριακές. Τέλεια, να το πω. Γεια σας, ήρθα και εγώ. Λοιπόν, έχουμε καρυδοκευτέδες, ναι, οι οποίοι είναι κατά βάση μικαρίδι. Είναι συνταγή από τη θεία του Σωτήρη. Και είναι νηστίσιμη, φαντάζομαι. Εννοείται, και vegan. Τέλειο. Δοκιμάσουμε. Ναι, δοκιμάσουμε φυσικά. Πάμε. Και ο κόσμος εδώ πέρα ξέρει το μαγαζί σου για τις χορτοφαγικές συνταγές ή γενικά για τις συνταγές όλες? Ο κόσμος ξέρει το μαγαζί για το λόγο ότι έχουμε λίγο διόρυθμα πιάτα και περίπου βλάχι. Σ' αρέσει? Πολύ υπεντανόστιμο. Χαίρομαι. Πώς φτιάχνετε? Φτιάχνετε με βάση, έχει την πατάτα, το καρύδι, ψωμί και σκόρδο. Τα ανακατεύεις όλα μαζί αυτά και... και μπαίνει στη φριτέζα και τηγανίζεται. Να σου πω ότι άμα όλοι τρώγαν τέτοια νόστιμα φαγητά, θα γινόντουσαν vegan από τη μία μέρα στην άλλη. Έχουμε άλλο ένα πιάτο εδώ πέρα τώρα. Είναι κεφτέδες με ζουμί. Λοιπόν. Κεφτέδες με ζουμί. Μπράβο. Με ζουμί. Με ζουμί. Και αυτή είναι νηστίσιμη? Όχι βέβαια. Αυτή είναι κανονική. Εννοείται, ναι. Το κρέας τι είναι, αρνηστό? Μοσχάρι. Μοσχάρι. Τηγανίζεις τους κεφτέδες και μετά μέσα στο τηγάνι αυτό. Μέσα στο τηγάνι, ναι. Σοτάρουμε το σκόρδο, αλεύρι και κάνουμε ένα ρού. Και... και το χρώμα? Το χρώμα, το ρόζ είναι λίγη ντομάτα. Λίγο ντομάτα. Άρα εύκολη συνταγή. Πανεύκολη. Αλλά φαντάζομαι θα είναι και πεντανόστιμη. Γιατί κεφτές χωρίς ζουμί δεν είναι κεφτές. Έτσι δεν είναι? Φυσικά. Κεφτέδες με ζουμί. Όλη αυτή την τάση που έχεις ακολουθήσει τώρα με τις vegan συνταγές και γενικά με τη χορτοφαγία, η περιοχή την ακολουθεί ή είσαι μόνος σου? Όχι, η περιοχή ακολουθεί την τάση. Ο βιγκανισμός είναι ένα πράγμα που πιστεύω ότι είναι ανερχόμενο παγκοσμίως, ναι, και έχει υιοθετηθεί και από άλλα, και από άλλα μαγαζιά. Μετά τις σπουδές γύρισα στην Καλαμπάκα, γιατί είδα ότι στη γύρω περιοχή υπήρχε μόνο πάνω στην εστίαση μόνο ο μουσακάς και η μπριζόλα που κινούντανε, αποφάσισα να κάνω κάτι διαφορετικό. Με αποτέλεσμα να κάνω βλάχη κουζίνα, γιατί είμαι και εγώ βλάχος, και πήρα κάποιες συνταγές από τη γιαγιά μου, την Αγγέλο, και επίσης από το μοναστήρι. Εγώ σου εύχομαι πραγματικά να εξελίσσεις ακόμα περισσότερο τη vegan κουζίνα. Και βέβαια, όταν υπάρχουν μαγαζιά που έχουν και vegan επιλογές, είναι προτιμότερο από μαγαζιά που δεν έχουν καθόλου επιλογές για ανθρώπους που δεν τρώνε κρέας. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Άκη. Ναι, η φιλοσοφία είναι αυτό. Στο μυαλό μου είναι όσο περνάει ο καιρός να το εμπλουτίζω σίγουρα. Τέλεια. Να συνεχίσουμε το φαγητό μας γιατί κλείνουν τα πιάτα. Πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά πολύ νόστιμο αυτό το πάντρεμα της παράδοσης με τη vegan προσέγγιση. Το ταξίδι μου όμως συνεχίζεται. Επόμενος προορισμός μου, ένα μικρό χωριό στον κάμπο. Όσοι με παρακολουθείτε και φτιάχνετε τις συνταγές μου, ξέρετε ότι είμαι λάτρης του φυστικοβούτυρου. Αυτή η υπερτροφή είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, ιχνοστοιχεία και καλά λιπαρά, που όπου και να βάλουμε φυστικοβούτυρο, το φαγητό μας γίνεται πεντανόστιμο και θρεπτικότατο. Εδώ στο νομό Τρικάλων φτιάχνουν το δικό τους φυστικοβούτυρο με δικά τους φυστίκια και ο Νίκος θα μου δείξει το πώς γίνεται. Λοιπόν, Νίκο, φυστικοβούτυρο κανονικό, ολικής άλεσης, με καραμέλα, με κάναβι, τραγανό έχουμε. Και τραγανό. Όλα δικιά μας παραγωγής. Δικά σας τα φυστίκια. Και η επεξεργασία δικιά μας. Και πώς γίνονται όλα εδώ στο χώρο μας. Με την όλη φάση. Σκεφτόμασταν να βρούμε ένα προϊόν το οποίο θα μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε μόνοι μας, έτσι. Θα το δώσουμε κάποια προστιθέμενη αξία, να μας αποφέρει και κάτι περισσότερο. Έχει το πλεονέκτημα ότι διατηρείται αρκετά καλά όλο τον χρόνο, οπότε μπορούμε να εφοδιάζουμε και την αγορά σχετικά, καθόλου, εύκολα. Σχετικά εύκολα και δεν κινδυνεύουμε και από απώλειες κιόλας, έτσι. Ποιο να δοκιμάσω πρώτα? Δοκίμασε αυτό το καινούργιο που έχουμε τώρα. Με την κάναβη. Με την κάναβη. Δεν θα αρχίσω τα τραγούδια μετά από το φυσικό βούτυρο. Δεν πιστεύω, όχι, όχι. Και διατροφικά τι σου προσφέρει αυτό παραπάνω? Διατροφικά όλα τα καλά της κάναβης, ωμέγα 3, ωμέγα 6, τέτοια πράγματα. Είναι πιο έρθει, πιο γήινο. Να. Είναι ωραίο. Για αυτούς που δεν ξέρουν, το φυστικό βούτυρο, όταν φτιάχνεται χωρίς
σταθεροποιητές, λάδι και ζάχαρη, που συνήθως στο εμπόριο αυτό που βρίσκουμε και είναι σφιχτό, έχει όλα αυτά που σας είπα, είναι ρευστό σαν το ταχίνι. Τα λιπαρά από το φυσικό βούτυρο και το ταχίνι βοηθούν στο να κάψεις τα κακά λιπαρά που έχεις, οπότε το συνιστούνται σε δίαιτες. Αν και έχουν πολλές θερμίδες, τελικά είναι πάρα πολύ καλό για τον οργανισμό μας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ να σου πω συγχαρητήρια. Αυτό που δοκίμασα είναι μοναδικό. Θα το χρησιμοποιήσω σε άπειρες συνταγές. Αυτό προσπαθούμε και εμείς να βγάζουμε μοναδικά προϊόντα. Δεν γίνεται. Καλά, σίγουρα. Πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Άμα σε 5 χρόνια έχεις κάνει αυτά τα υπέροχα πραγματάκια, φαντάζομαι σε άλλα 5 τι θα έχεις κάνει. Έτσι. Θα σε επισκεφτώ σε 5 χρόνια. Γιατί όχι, σε περιμένω. Κανόνισε να τα έχεις όλα. Εδώ θα είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα κι εγώ. Και επειδή ξέρω ότι πάλι θα μου λέτε πως πήγα στο χωριό και έδειξα ασυνήθιστα και μοντέρνα πράγματα. Ήρθε λοιπόν η ώρα και για κάτι παραδοσιακό, ελληνικό και απόλυτα μαμαδίστικο. Και πάμε να ξεκινήσουμε για μια ρουστίκ μαγειρική υπέροχη που αρέσει σε όλους. Θα φτιάξουμε αρνάκι στη γάστρα στο φούρνο γιουβέτσι. Βρήκα αυτό το ξυλόφουρνο και ήθελα να φτιάξω κάτι τέτοιο, κάτι παραδοσιακό για να πάρω το άρωμα από το φούρνο και ουσιαστικά να σας δείξω το πόσο εύκολο είναι να φτιάξετε ένα τόσο νόστιμο φαγητό. Λοιπόν, το μόνο που έχω να κάνω είναι να ρίξω λίγο λάδι πάνω στο αρνάκι, κατσικάκι, βάλτε ό,τι θέλετε. Θάλα το πιπερώσω πάρα πολύ καλά. Και όταν λέω θάλα το πιπερώσω, το εννοώ. Κοιτάξτε εδώ, θα ρίξω και πιπέρι, εδώ, και έτσι όπως είναι, κατευθείαν το κρεατάκι μου, εδώ, ρίχνω στο τηγάνι, όλαλα, φανταστικό. Και θέλω να πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα το αρνάκι μου. Λοιπόν, τα λαχανικά που θα χρησιμοποιήσω στην συνταγή είναι απλά, τα έχουμε όλοι και είναι το λεγόμενο μυρεπουά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις συνταγές. Ξεκινάμε με πράστο, εδώ. Το πράσο μου είναι έτοιμο, έχω 2 καρότα και θα κόψω μικρά κομματάκια εδώ. Και μόλις κόψουμε το καρότο πάμε να δούμε τι γίνεται στο αρνάκι δίπλα. Γυρνάω, Παναγία μου. Άμα θα κάνετε γιουβέτσι και δώσετε τέτοιο χρώμα στο αρνί ή στο κατσίκι που θα χρησιμοποιήσετε, το φαγητό θα βγει ξαφνικά 2 φορές πιο νόστιμο από τις υπόλοιπες φορές που το έχετε ετοιμάσει. Καρότο και πράσο πάει εδώ και ήρθε η ώρα για το κρεμμύδι μου. Και εδώ. Και έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης. Θέλουμε και πράσο, θέλουμε και καρότο, θέλουμε και κρεμμύδι και θέλουμε οπωσδήποτε και σκόρδο. 3 σκελίδες σκόρδο. Μπορώ να τις αφήσω και ολόκληρες μέσα γιατί θα λιώσουν στο φαγητό. Αλλιώς μπορώ να τις κόψω στα 2 ή στα 3. Και νομίζω ότι δεν μας πήρε παραπάνω από 2 λεπτάκια για να είναι το αρνάκι μας έτοιμο. Έτσι όπως είναι, το μεταφέρω στη γάστρα. Κοιτάξτε εδώ υπέροχο χρώμα. Δηλαδή είναι φανταστικό. Και ακριβώς ό,τι κάναμε στο αρνάκι. Θα κάνουμε και σε τι, και στα λαχανικά που μόλις ψιλοκόψαμε. Λίγο ακόμα λάδι και μέσα όλα μου τα λαχανικά εδώ. Όλαλα. Θέλω να καραμελώσουν, να γίνουν ωραία σεξι. Οπότε να δυναμώσω λίγο τη φωτιά εδώ. Και με το που καραμελώσουν τα λαχανικά θα ρίξω μέσα τον μπελτέ ντομάτας. 1, 2. Μας αρέσει ο μπελτέ ντομάτας. Θα κάνει τρομερή δουλειά, θα δέσει τη σάλτσα, θα κάνει υπέροχο το γιουβέτσι. Θα χυλώσει το φαγητό μου και αυτό που θέλω είναι μετά από το μαγείρεμα του πελτέ να ντεγκλασάρω το τηγάνι μου, όπως το λέμε. Να σβήσω με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ξεκινάμε το κρασί, εδώ. Πάει μέσα. Τέλειο. Μέσα η ντομάτα και το νερό. Ντοματούλα, νερό. Τι δεν έχω ρίξει. Αλάτι και πιπέρι και θέλω αλάτι και πιπέρι. Θα κάνω πολύ φαγητό. Πιπεράκι, εδώ. Και αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να βάζω πάντα δενδρολίβανο σε αυτή τη συνταγή. Θα βάλω ένα στι κανέλας, μπορείτε να βάλετε και 2 αν θέλετε, θυμαράκι. Και έχω 2 φύλλα δάφνης και λίγο μπαχάρι. Εδώ. Πάνε όλα μέσα. Και όπως είναι, με το πάρει μία βράση, σβήνω τη φωτιά και μπλουμ, πάει όλο αυτό το υπέροχο ζουμί με τα λαχανικά πάνω από το αρνί μου. Παναγία μου. Φανταστικό. Εδώ είναι. Αυτό ήταν. Τώρα, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ρίξουμε μία κουταλιά της σούπας μέλι. Κάνει πιο καλή τη σάλτσα και ουσιαστικά, άμα ήταν λίγο έτσι ξυλούτσικα τα λαχανικά, ισορροπεί τη γεύση. Μπορείτε να βάλετε και 2 κουταλιές της σούπας, αν θέλετε. Και ήρθε η ώρα να πάει μέσα στο φούρνο. Καπακώνω. Και όση ώρα θα περιμένω να γίνει
το αρνάκι μου που δεν θα πάρει πολύ ώρα, 2-2,5 ώρες, αλλά δεν κάνω τίποτα. Ο φούρνος τα κάνει όλα. Θα απολαύσω μία παγωμένη κοκακόλα. Το θέμα μου εδώ πέρα είναι ότι μόλις σας απέδειξα ότι για να φτιάξετε ένα τέτοιο φαγητό δεν χρειάζεται παραπάνω από 5 λεπτά. Θα δέσουν όλα αρμονικά και στο τέλος το φαγητό μου θα λιώνει πραγματικά στο στόμα. Στην υγεία μας. Περάσανε οι δύο ωρίτσες. Έτσι όπως είναι, θα βάλω τη γάστρα μου από το φούρνο. Παναγία μου. Το καλό με τη γάστρα είναι ότι ακόμα και άμα είναι πολύ δυνατή η φωτιά, προστατεύει το φαγητό, γιατί δεν μπορεί να φτάσει παραπάνω από 100 βαθμούς μέσα. Ανοίγω το καπάκι, κοιτάξτε εδώ, και θα ρίξω μέσα το κρυθαράκι μου. Εδώ. Θα ρίξω σχεδόν όλο το κρυθαράκι μου, εδώ. Θα αφήσω περίπου το 1/3. Θα ανακατέψω εδώ πέρα να πάει παντού το κρυθαράκι. Και έτσι όπως είναι, πάει μέσα στο φούρνο. Εδώ. Και σε 15 λεπτάκια το φαγητό μου θα είναι έτοιμο. Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει διαφορά το να φτιάξεις αυτό το φαγητό μέσα στο ξυλόφουρνο, γιατί όντως μυρίζει καπνιστό, μυρίζει ξυλόφουρνο, μυρίζει υπέροχα. Βράζει το φαγητό μου, κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου. Κρυθαράκι. Το αρνάκι μας. Και εδώ. Το μόνο που χρειάζεται αυτό το φαγητό είναι λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω το φαγητό μου, Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Ο σκύλος μάλλον θέλει να φάει τα κουκαλάκια, γιατί κρέας δεν θα φάει. Οπότε μόλις τελειώσω, ίσως και να του δώσω αυτό που έχει απομείνει. Καλή μας όρεξη. Έχω μάθει ότι είστε ο καλύτερος μάστορας στο μανούρι. Θα ξεπλουτίσουμε μία ντομάτα. Γεμέ. Εδώ. Και με το που κάνουμε έτσι με το χαρτί. Ξεφλουτίζει ντομάτα. Τελειώ. Και άμα το βγάλει σε κάποιον, τι θα πει. Θα πάθει πλάκα. Αυτό εδώ θέλει να το συμπεριληφθεί λίγο διαφορετικά. Να το αλείψει πάνω σε ένα κριτσίνι και μετά να το δοκιμάσει. Καθώς γυρνάω στην Αθήνα, θα κάνω μία μικρή παράκαμψη σε ένα από τα πιο ιστορικά τυροκομεία της χώρας μας. Γιατί σε αυτό το τυροκομείο ανακαλύφθηκε το μανούρι. Σήμερα θα μάθουμε όλα τα μυστικά για το πώς φτιάχνεται αυτό το υπέροχο τυρί. Έχω μάθει ότι είστε ο καλύτερος μάστορας στο μανούρι. Το λέω μάστορα, συγγνώμη, αλλά αυτή είναι η λέξη που πρέπει να δώσω. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Καλύτερος μάστορας. Ήταν αυτός που το ξεκίνησε, ο πατέρας μου. Και σε όλο τον κόσμο είναι γνωστό το μανούρι, αιτία ήταν ο πατέρας μου. Ποια είναι τα στάδια που γίνεται το μανούρι, τι χρειάζεται. Υπάρχει ένα μεγάλο σκάλι. Το γάλα, ναι. Βγάζεις τη φέτα, μένει το τυρόγαλο. Το τυρόγαλο προσθέτεις κρέμα, αλάτι και γάλα. Το βράζεις και γίνεται το μανούρι. Αρχικά το μανούρι το σφίγγαμε με τα χέρια, το βάζαμε σε σαντίλες και το σφίγγαμε με τα χέρια και το στιγνώναμε στον αέρα. Τώρα η διαδικασία παραγωγής είναι η ίδια, αλλά από ένα στάδιο και μετά έχουμε τυποποιήσει λίγο τη διαδικασία. Τώρα το σφίγγουν οι μηχανήματα. Το πιέζουμε με πρέσα. Με πρέσα. Αντί να το σφίγγουμε με τα χέρια. Άρα φαντάζομαι αφού χρησιμοποιούμε το τυρόγαλο από τη φέτα για να φτιάξουμε το μανούρι, φτιάχνεται με 100% γίδινο πρόβιο γάλα. Και γίδινο γάλα. Πρόβιο και γίδινο. Μεγαλύτερη ποσότητα είναι το πρόβιο και μια ελάχιστη είναι το γίδινο. Τα γάλατα που έχουμε εμείς, η παραγωγή, τους έχουμε από μια ζωή, 50, 60, 70 χρόνια τους ίδιους. Είμαστε αυστηροί στην ποιότητα και τα περισσότερα κοπάδια που παίρνουμε γάλα είναι ελευθέρας βοσκής. Τρώνε χορτάρια και λουλούδια. Και γι' αυτό έχουν και καλύτερη απόδοση. Και έχουν και καλύτερη, γι' αυτό έχουν και καλύτερη γεύση και ποιότητα. Και το μανούρι τώρα το επιτεύεται, φαντάζομαι, σε όλη την ελληνική αγορά. Το μανούρι το επιτεύουμε σε όλη την ελληνική αγορά. Μεγάλες ποσότητες στο εξωτερικό. Και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον ΑΒ Βασιλόπουλος εδώ και 15 χρόνια, περίπου με 20. Είμαστε ευχαριστημένοι εμείς και πιστεύω 100% ότι είναι και αυτοί ευχαριστημένοι. Φαντάζομαι ότι έχετε πάρει και βραβεία για αυτόν τον λόγο. Έχουμε πάρει βραβεία και
και στη φέτα και στο μανούρι σχεδόν κάθε χρόνο παίρνει. Είμαι σίγουρος γιατί το αποτέλεσμα είναι μοναδικό, η γεύση δεν συγκρίνεται. Δηλαδή, όντως το μανούρι είναι από τα αγαπημένα μου τυριά, αλλά το δικό σας το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι φανταστικό σε γεύση και όπως έλεγε και ο παππούς, το καλό δεν χάνει ποτέ. Το καλό δεν χάνει ποτέ. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Βρίσκομαι με την τρίτη γενιά του τυρογομείου, τον Γιώργο και τη Δέσποινα, και ουσιαστικά θα πάρουμε το προϊόν που φτιάξατε, να το μαγειρέψουμε και να φτιάξουμε ένα ωραίο πλατό, μια ωραία πιατέλα που θα σερβίρουμε το μανούρι με διαφορετικούς τρόπους. Οπότε, ξεκινάμε με το σαγανάκι. Μα. Τα πράγματα είναι απλά, Γιώργο. Παίρνουμε το μανούρι μας και η συνταγή είναι απλή. Αλεύρι, νερό. Είναι για τη συνταγή, ουσιαστικά πάει νερό αλεύρι. Και άμα θέλουμε πιο χοντρή κρούστα, πάμε ξανά νερό αλεύρι. Κόβουμε το μανούρι. Και όπως είναι, νερό αλεύρι και τηγάνισμα. Εννοείται, στο αλεύρι μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε ξηρό καρπό θέλουμε. Ακριβώς. Συνηθίζουν πια να βάζουν και σιμιγδάλι και φιστίκια υγιεινής και γενικά ξηρούς καρπούς. Εσύ, Γιώργο, ξέρεις τι κάνεις, Πάντα. Εσύ ψήνεις. Πάντα. Αυτός είσαι. Πως χομυρίζει, Το σαγανάκι μας είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται πολύ ώρα ψήσιμο, οπότε πάμε να στήσουμε την πιατέλα μας. Θα βάλουμε λίγο πρασινάδα από κάτω, βάζουμε ρόκα, για να φαίνεται ωραίο το τυρί, πρέπει να κάνει αντίθεση. Έτσι όπως είναι, βγάλαμε το σαγανάκι εδώ πέρα. Εδώ δεν θα κάνω τίποτα, θα κάνω το λασίς. Και τώρα, αγαπημένη μου. Το δεύτερο. Από πάνω. Εδώ. Έτσι. Πάμε το άλλο. Α, τώρα με έφτιαξες. Λοιπόν, τώρα Δέσποινα. Η πιο ωραία σάλτσα που μπορούμε να κάνουμε για αυτό το σαγανάκι είναι πολύ απλή. Θέλω να βάλεις μία κουταλιά και δύο να βάλεις κουταλιές σούπας μέλι στο μπολάκι, εδώ. Έλα, μην το λυπάσαι. Εντάξει, δεν το λυπάμαι. Βάλε εδώ. Παίξ' το σωστά. Εδώ. Και κοίταξε να δεις πώς κάνεις την πιο εύκολη γλυκόξινη σάλτσα χωρίς καν να τη ζεστάνεις. Θα στύψεις μέσα λίγο χυμό από λεμόνι. Μπράβο. Λίγο χυμαράκι. Λίγο πιπέρι. Και ανακατεύεις. Λεμόνι και μέλι. Τέλεια. Και έτσι όπως είναι, θέλω να μου το ρίξεις πάνω από το σαγανάκι. Γλυκόξινη σάλτσα με θυμάρι, πολύ απλή, πολύ εύκολη και ένας εναλλακτικός τρόπος για να σερβίρουμε πάντα το μανούρι. Πάμε για τη συνταγή νούμερο 2. Και επειδή οι Ιταλοί πουλάνε πάρα πολύ έντονα την ντομάτα μουτσαρέλα, εμείς θα πάμε να πουλήσουμε τώρα την ντομάτα μανουρέλα. Μανουρέλα. Παίρνουμε μία ντομάτα και την τρυπάμε πάντα από τη μεριά που υπάρχει το κοτσανάκι. Για να κρατάει η ντομάτα, γιατί άμα την τρυπήσουμε από την άλλη δεν θα μπορέσει να κρατήσει. Κάνουμε ένα χάραγμα εδώ. Σταυρωτό. Και να ξεφλουδίσουμε μία ντομάτα. Γέμε. Γέμε. Ελάχιστα. Εδώ. Παίρνει ένα ελαφρύ καπνιστό άρωμα. Τώρα, βάζουμε τα σχάρα πάνω στη φωτιά. Παίρνουμε ένα φύλλο χαρτί, εδώ. Και με το που κάνουμε έτσι με το χαρτί, κατευθείαν τι γίνεται. Ξεφλουδίζει ντομάτα. Ξεφλουδίζει την ντομάτα. Φεύγει όλη η φλούδα κατευθείαν. Σε χρόνο μηδέν. Σε χρόνο μηδέν. Ωραίο κόλπο αυτό, Πολύ ωραίο. Ωραίο. Λοιπόν, η ντομάτα μας είναι έτοιμη. Ρίξε το μανούρι. Στην ντομάτα θα ρίξω λίγο αλάτι. Λίγο πιπέρι. Και λίγο βαλσάμικο. Ανακάτεψα. Αυτή είσαι. Ντομάτα ξεφλουδισμένη γκουρμέ. Σεξι και πάρα πολύ ωραία. Κοίτα τώρα τι θα κάνουμε. Special. Θα πάρουμε να στήσουμε την ντομάτα. Εδώ. Το μανούρι είναι έτοιμο. Φέρε και το μανούρι από δίπλα. Εδώ και εδώ. Όλαλα. Τέλειο. Μα κοιτάξτε εδώ. Πω. Είναι τόσο γεμάτη γεύση του, τόσο υπέροχο, που πραγματικά με το που το ψήνεις βγάζει τόσο υπέροχα. Κοίτα, βγάζει... κοίτα χρώμα, κοίτα. Βγάζει βουτυρένια γεύση, πραγματικά. Και κοιτάξτε εδώ. Ντομάτα με μανούρι, λίγο ελαιόλαδο. Και το πλατό μας νομίζω ότι έχει αρχίσει να μεταμορφώνεται σε πάρα πολύ ωραίο, έτσι δεν είναι. Και όμως κολλάει. Λοιπόν, άλλη μια συσκευασία. Ναι. Μανούρι. Ρίχτω μέσα και σπάστο. Άκου τώρα τι γίνεται. Επειδή το μανούρι έχει πάρα πολύ έντονη γεύση, όταν θέλουμε να το δώσουμε πιο πολύ σαν dip, δηλαδή να είναι συνοδευτικό για κάτι, είναι τόσο πολύ έντονο που δεν θέλουμε να πάει στράφη. Οπότε τι κάνουμε, ή θα βάλουμε λίγο τυρί κρέμα ή γιαούρτι. Θα βάλω λίγο από το γιαούρτι το δικό σου, το υπέροχο αυτό που έχεις. Τέλειο. Ναι. Θα βάλω μέσα λίγο πιπέρι. Λίγο θυμάρι. Εδώ. Τέλεια. Λίγα κράμπερις. Λίγο χυμό από λεμόνι. Και τους κρύους καρπούς που λέγαμε πριν, ήρθε η ώρα να τους δείξουμε τώρα. Έτσι. Πιστή και γίνεις.
και αμύγδαλο, άψητα, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε έτσι τα καλά στοιχεία που έχουν και ουσιαστικά να το κάνουμε έτσι λίγο πιο healthy το dip μας. Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανακατέψεις μέχρι να κάνουμε μία ωραία πάστα. Θέλω να λιώσει το τυρί, να ανακατευθεί, να γίνει μία ωραία μάζα όλο το μείγμα. Έλα μωρέ, πάτα δυνατά. Εδώ, κοίτα. Εδώ. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Θα πάρω μία μπάλα τυριού στο χέρι μου εδώ. Θα το κάνω μπαλίτσα. Τέλειο. Περίμενε. Και έτσι όπως είναι. Πολύ ωραία. Φιστί και γίνης ή και αμύγδαλο, εδώ. Και αφήνω σαν μπάλα τυριού από δίπλα για να πάρει κάποιος με μαχαίρι και να σερβίρει μαζί με τα κριτσίνια του. Εύκολο ή δύσκολο? Πανεύκολο. Μπαλίτσα με τα χέρια. Εν μεταξύ μπορούμε να ετοιμάσουμε τις μπαλίτσες, να τις βάλουμε στο ψυγείο, θα σφίξουν και θα γίνουν τέλειες. Οπότε, άμα έχετε να βγάλετε ένα ωραίο πλατό με τυριά για κάποιους, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Ναι, αμύγδαλο τώρα. Και μπορείς να κάνεις μίξ και τα δύο. Τέλειο. Και άμα το βγάλει σε κάποιον, τι θα πει? Θα πάθει πλάκα. Να ρίξω λίγο βασιλικό πάνω στο ντομάτι. Ευχαριστώ. Και ήρθε η ώρα τη δοκιμή. Με τι θα ξεκινήσει? Εγώ θα ξεκινήσω με το. Σαγανάκι. Σαγανάκι. Εσύ? Εγώ με την παλίτσα. Και εγώ θα πάω με το ψητό. Οι κυρίες προηγούνται. Από όταν θα αλλάξουμε πλευρά. Πάνε σε εδώ, εγώ στη μέση και εσύ εδώ. Εδώ. Πάμε. Αυτό εδώ θέλει να το συμπεριληφθεί λίγο διαφορετικά. Θα πάρεις να το αλείψεις πάνω σε ένα κριτσίνι και μετά να το δοκιμάσεις. Μπράβο. Γιατί είπαμε ότι θέλουμε να αραιώσουμε τη γεύση. Εγώ τρελάθηκα. Εγώ τρελάθηκα τώρα. Καλά, εγώ να δεις πώς τρελάθηκα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αξίζει χάρα πόσο πολύ το αναδεικνύει. Και το μέλι είναι. Λοιπόν, παιδιά, σας χαιρετώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και νομίζω να πήραμε αρκετές ιδέες για το πώς μπορούμε να κάνουμε το μανούρι πέραν από ψητό στη σχάρα και κάτι διαφορετικό. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε την ποιότητα αυτή που έχουμε. Και εσύ να συνεχίσεις να μαγειρεύεις ωραία. Αυτό θα κάνω. Έτσι. Όταν ξεκινούσα το ταξίδι μου στα Μετέωρα, πίστευα πως το μόνο εντυπωσιακό που θα συναντούσα εδώ θα ήταν οι επιβλητικοί βράχοι που υψώνονται πάνω από την Καλαμπάκα. Τελικά όμως, οι γεύσεις και κυρίως οι άνθρωποι που αγαπούν πραγματικά και εξελίσσουν την παράδοση του τόπου τους, μου έδωσαν πολλούς ακόμη καλούς λόγους για να θέλω να επιστρέψω.